χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά και που έχω έρθει να σε βρω στο δεύτερο σου σπίτι, καλά τα λέω. Παρομοίως, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση, οπότε μπορεί να το πει και έτσι. Το πόλο, πώς μπήκε στη ζωή σου, το νερό. Εντάξει, όλα αυτά ξεκινάνε από την οικογένεια. Γιατί όταν είσαι μικρός δεν ξέρεις τι θες να κάνεις. Οπότε οι γονείς, και εμένα ιδιαίτερα η μητέρα μου, ήθελε να μας γράψει εμένα και τον αδερφό μου στο Κολύμπι και μετέπειτα στο πόλο. Οπότε ξεκίνησα στο Παλαιό Φάληρο. Ήσασταν έτοιμοι σαν ομάδα ότι θα κατακτήσετε κάποιο μετάλλιο, θα ανέβετε σε κάποιο σκαλί του βάθρου? Εντάξει, αυτό το ελπίζεις από τη μέρα που ξεκινάς. Το όνειρο κάθε αθλητή είναι να παίξει εθνική ομάδα πρώτα απ' όλα και μετά να πάρει κάποιο μετάλλιο, είτε με την ευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο, και στην Ολυμπιάδα είναι το υπέρτατο. Το ελπίζαμε, δεν το φανταζόμασταν, να είμαι ειλικρινής, 100%, αλλά το ονειρευόμασταν συνέχεια. Σιγά σιγά φέρνατε νίκες. Και νίκες και νίκες και νίκες και φτάνετε στους τρεις. Τι έγινε εκεί? Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, βλέπαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και όταν φτάσαμε στην τετράδα, εκείνο και το μεγαλύτερο άγχος, γιατί λες, μη βγω τέταρτος, να πάρω μετάλλιο. Και τα καταφέραμε, φτάσαμε στον τελικό. Μόνο ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια νιώθω για αυτές τις στιγμές, οπότε έτσι σκέφτομαι. Σαν όνειρο είναι. Everything that drowns me makes me wanna fly. Βρισκόσασταν στο τσακ για το μετάλλιο που τελικά το πήρατε, έτσι. Και ακούγατε αυτά που συνέβαιναν για την Ελλάδα. Πώς ήταν τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, θες να χαρείς και δεν μπορείς. Αυτό ένιωθα. Το είχαμε ξαναζήσει το 2018 στο Ευρωπαϊκό στη Βαρκελόνη, τότε που και εγώ ήταν το μάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν σαν ένα ντεζαβού. Σίγουρα του Αλέξανδρου, ας πούμε, και το σπίτι του. Θες να συγκεντρωθείς και δεν μπορείς, σκέφτεσαι τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Πήρατε το αργυρό μετάλλιο. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος, θέλω να μου πεις, που πήρε τηλέφωνο? Εντάξει, την οικογένειά μου πήρε και την κοπέλα μου. Προφανώς. Και τον αδερφό μου. Η υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν μαγευτική. Από όλο τον κόσμο. Μας αγκάλιασε πολύ, οπότε είναι η στιγμή αυτή που φτάσαμε στο αεροδρόμιο χαραγμένοι. Είδα και μια φωτογραφία που ήταν η κοπέλα σου και λέω, αυτό το τόσο χαρούμενο πλάσμα που πήγε και τον υποδέχτηκε, όλα, δηλαδή φαινόταν... Κορίτσια, όλα τα κορίτσια ολονών ήρθαν, όλες κούκλες είναι. Εντάξει, πλέον εικόνη, θα σου πω, εντάξει, εκτός ότι είναι και διάσημη, εντάξει, είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Φαίνεται, παιδί μου, ότι είναι η χαρά της ζωής. Φαίνεται. Εσύ είσαι λίγο πιο μαζεμένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, είμαι λίγο πιο... υπάρχει λίγο ισορροπία. Ναι, εντάξει, η Κωνσταντίνα είναι η χαρά της ζωής, όπως το λες. Είναι αυτό που την νοιάζει, να κάνει τον κόσμο να γελάει. Είναι... γεννημένη γι' αυτό. Και μου αρέσει που τη λες Κωνσταντίνα, να ξέρεις. Για μένα είναι Κωνσταντίνα, τώρα για τον κόσμο είναι Κόνη. Μετά όταν πέρασε τα χρόνια και βγεις έξω από το νερό, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ανδρωθήκαμε σε μια γενιά η οποία ήρθε με στην κρίση. Οπότε παράλληλα με το πόλο έπρεπε και να σπουδάσουμε για να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ασχολούμαι και με την τεχνολογία. Έχω και ένα δικό μου application. Ναι, έχω ένα social dating application, το πρώτο ελληνικό social dating application. Και τι κάνει? Γνωριμίες. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν πολύ τα νέα παιδιά, είτε που θέλουν να ακολουθήσουν το πόλο και γενικά. Τι μηνύματα θες να τους στείλεις, να τους πεις? Αυτό που θα πω είναι να μην το βάζουν κάτω. Έχω και είχα ταλαιπωρηθεί πολύ λόγω δυσλεξίας και να ξέρουν αυτά τα παιδιά να μην το βάζουν κάτω. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και στον αθλητισμό μπορεί να τους κάνει και πολύ καλό να βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά από κάποιον άλλον αθλητή. It looks like...